στο Σκούταρι και στην Ιγρήτα Σερών. ...335 επιτυχώντες τα τελευταία 8 χρόνια. 152 επιτυχώντες τη φετινή χρονιά. Φροντιστήρια κορυφή. Φροντιστήρια υψηλών στόχων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Βαμβακιά... ...φιλοξενώντας τον πρόεδρο, τον κύριο Δεμερτζή, τον κύριο Θωμά Δεμερτζή... ...καθώς έλαβαν τους λογαριασμούς του νερού, της ΔΕΙΑΣ. Καλό σας μεσημέρι, Πρόεδρε. Τι κάνετε? Ναι, γεια σας, κύριε Μωραΐτη. Γεια σας. Πώς είστε? Δεν είμαστε πολύ καλά, γιατί να σας πω, σήμερα ήρθαν τα χαρτιά της ΔΕΙΑΣ εδώ στο χωριό μας. Ναι. Και όλο το χωριό αναστατώθηκε με αυτά, με τις αυξήσεις του νερού. Δηλαδή? Με ήρθαν και στο σπίτι μου κάποιοι με 600 ευρώ κατανάλωση νερού. Πού το κατανάλωσε, πισίνα, έχει... 600 ευρώ. 600 ευρώ, κύριε Μουρέτη, 600 ευρώ, άλλος 400, άλλος 300. Τι λέτε, σε μένα συγκεκριμένα 217, αποπλήρωνα κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, τώρα 30 ευρώ. Τώρα μου ήρθε 217. Δηλαδή... Κοντά στους άλλους που έχουν 600 ευρώ, εγώ είμαι πάλι καλύτερα. Κύριε Δεμερτζή, δεν είναι ο πρώτος λογαριασμός της ΔΕΙΑΣ που παίρνετε, έτσι δεν είναι? Τώρα αυτός είναι καθάριση, λέει εδώ πέρα. Καθάριση. Και τι νερό? Δηλαδή, τι σας μετράνε, τι νερό ξοδέψατε το καλοκαίρι, πώς γίνεται αυτό, αποκλείεται? Ο υδρομετρητής εδώ πέρα κάθε πότε έρχεται, ούτε τον βλέπουμε να πούμε. Ούτε τον βλέπετε. Ούτε ξέρουμε πότε έρχεται. Και είναι καθαριστικό και υπάρχει λογαριασμός ακόμη και με 600 ευρώ. Ναι, έτσι που σας τα λέω. Ήρθε ο άνθρωπος στο σπίτι μου και με διαμαρτυρόταν εδώ πέρα, γιατί πώς θα τα πληρώσω, λέει, 600 ευρώ εγώ αυτά. Μάμα, πληρώνουμε 600 ευρώ στο νερό, τι να πληρώσουμε? Ρεύμα, τι στα τηλέφωνα, τι στα έμφυα, τι στο φόρο, τι στο έτσι, τι στο αλλιώς, έρχονται και Χριστούγεννα. Θα αποφασίσουμε να φάμε και όλοι μαζί, επομένως πρέπει να έχουμε και ένα πιο μεγάλο τραπέζι. Δεν βγαίνει η ιστορία. Δεν βγαίνει. Γι' αυτό, δεν βγαίνει, όντως. Γι' αυτό όταν το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση και έκανε την αύξηση του νερού, εμείς οι πρόεδροι, όλοι οι πρόεδροι του Δήμου Σερών, διαμαρτυρόμασταν και λέγαμε: Δήμαρχε, μην βάζετε την αύξηση, ο κόσμος πεινάει. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Πέρασε όμως τότε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και να τα αποτελέσματα. Να έρχονται 600 ευρώ, 400 ανάλογα τον καθέναν. Και γιατί δεν μαζεύετε όλους τους λογαριασμούς να τους πάτε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ ή στον δήμαρχο για να δουν τα ποσά και να καταλάβουν ότι αυτά τα χρήματα στη σημερινή εποχή, όχι ότι παλιότερα πληρωνότανε, αλλά στη σημερινή εποχή είναι ακόμη πιο δύσκολο να πληρωθεί ένα τέτοιο ποσό. Ποιος ο κάβουρας, ποιος το ζουμί του? Αυτό το πράγμα θα γίνει αύριο, θα μαζευτούν όλα τα χαρτιά της ΔΕΙΑΣ. Ναι. Και θα τα πάμε εκεί στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ποιος κάνει αυτά τα λάθη, τι ποσά είναι αυτά εδώ πέρα, να πούμε. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να έχει γίνει και κάποιο λάθος, ε? Έτσι λέω εγώ τώρα. Κάνω λάθος. Γιατί πρώτη φορά συνέβη αυτό το πράγμα να πληρώνουν οι κάτοικοι τόσα μεγάλα ποσά. Πρόεδρε, έχετε το χαρτί μπροστά σας για να δείτε τα κυβικά τα οποία έχετε καταναλώσει. Γιατί από ένα σημείο και μετά και η χρέωση αυξάνεται. Από κάποια κυβικά και μετά. Αλλά και πάλι αυτά τα 600 νομίζω ότι δεν βγαίνουν εύκολα. Κοιτάξτε, έχω και τα παλιά, έχω και το καινούριο. Ναι. Ένα παλιό χαρτί που έχω μπροστά μου εδώ, κατανάλωση νερού, ναι, λέει 4,5 ευρώ κατανάλωση νερού. Ναι. Και το σημερινό χαρτί που λέω εδώ κατανάλωση νερού, με έχει 83 ευρώ. Πρόεδρε, μήπως έχετε πισίνα, μήπως έχετε μεγάλο μπαχτσέ, μήπως έχετε πολλά μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια και η σύζυγος ποτίζει ξημερώματα και δεν την παίρνετε είδηση. Και λουλούδια να ποτίζουμε, τέτοια ποσά αποκλείεται να έρθουν. Ούτε πισίνες έχουμε, ούτε τίποτε. Ούτε μπαχτσέδες στρέμματα για να ποτίσετε και να ξοδέψετε 600 ευρώ νερό. Ακριβώς, ναι. Τώρα αυτά τα ποσά... Είναι πρωτοφανές. Αυτό δεν συνέβη καμιά φορά. Ναι, γιατί παλιότερα είχαμε παράπονα από αγρότες που, ξέρετε, έχουν τα αντλιοστάσια και εκεί μας λέγανε ότι δέχονται, βέβαια, στο ρεύμα, 600 ευρώ ρεύμα για να πάρουν το νερό. Εσείς φαίνεται ότι καταναλώνετε σκέτο το νερό χωρίς να χρησιμοποιείτε ρεύμα για να το αντλείτε, αλλά και πάλι εκεί είστε, στα 600.
Ναι, τώρα τι να πω. Αύριο εμείς θα συγκεντρωθούμε με τα χαρτιά, τα οποία δεν ξέρω πού να έρθουν και οι κάτοικοι. Ενδεχομένως θα τα πάρω εγώ να πάω μόνος μου εκεί συνδυάσει με όλα τα χαρτιά, να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει μια πρώτη συνάντηση χωρίς φασαρία και χωρίς να δημιουργηθεί η αναστάτωση, αλλά θα πρέπει να έχετε μια απάντηση. Τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Γάτσφη, γιατί αυτά τα 600 και τα 200 πονάνε. Ναι. Για λίγο να ακούσουμε τι θα μας πει. Κύριε Γάτσφη, είστε στη γραμμή. Ναι, ναι. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Στην άλλη γραμμή. Ναι, πείτε μου. Στην άλλη γραμμή έχουμε τον κύριο Δεμετζή, τον πρόεδρο της Βαμβακιάς. Σήμερα λοιπόν πήγαν, λέει, οι λογαριασμοί του νερού και κυμαίνονται σε κάτι 200, κάτι 400, κάτι 600. Τι είναι αυτά τα οποία στείλατε? Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί ότι στα χωριά η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται μία φορά το χρόνο. Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, στους δίμηνους λογαριασμούς, οι καταναλωτές στα χωριά πληρώνουν σύμφωνα με την κατανάλωση της προηγούμενης χρονιάς. Αν πέρυσι, για παράδειγμα, καταναλώσαν 100 κυβικά, σε όλη τη διάρκεια του έτους, κάθε δύο μήνες, έναντι του λογαριασμού, πληρώνουν για αυτά τα 100 κυβικά. Στο τέλος του χρόνου γίνεται η μέτρηση και η εκαθάριση. Εάν υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση, πληρώνουν τα επιπλέον κυβικά. Ναι, ακριβώς. Εάν η κατανάλωση μέσα στο 17 που διανύσαμε τώρα ήταν μικρότερη από αυτή του 16, θα δουν στους λογαριασμούς τους πιστωτικό. Ναι, αλλά τώρα, κύριε Γάτσιο, αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα ο άλλος να παίρνει ένα λογαριασμό 600 ευρώ. Καταρχάς παθαίνει πανικό, δεύτερον καρδιακό, εγκεφαλικό και τον χάνουμε. Δηλαδή, το καταλαβαίνω. Τι γίνονται αυτές οι καταστάσεις τώρα, πώς το κάνατε? Θα σας πω. Το καλοκαίρι πήραμε μία απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, να γίνεται η μέτρηση όπως γίνεται και στην πόλη των Σερών, κάθε 4 μήνες. Επειδή το προσωπικό της επιχείρησης δεν επαρκεί, η απόφαση αυτή που πήραμε ήταν να το δώσουμε έξω, σε κάποιον συνεργάτη έξω, εργολάβο. Αυτή μας η απόφαση απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να πάμε όπως πήγαινε και μέχρι και πέρυσι. Φυσικά, να προσλάβετε προσωπικό λοιπόν, κύριε Γάτσιο, αφού δεν σας επιτρέπετε να έχετε συνεργασία μέσω. Δεν σας άκουσα. Λέω, να προσλάβετε προσωπικό. Συμβασιούχους. Κύριε Μωραήτη, ότι απαγορεύεται να γίνεται πρόσληψη προσωπικού και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλαμε να το δώσουμε σε εργολαβία, όπως δίνουμε τα έργα. Κάνετε το απευθείας ανάθεση λοιπόν, κύριε Γάτσιο. Αυτό σας είπα. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ετοιμάζουμε κάτι, μία μελέτη, για να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσα στο 18. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η τελευταία φορά που... Ναι, και τι θα γίνει τώρα με αυτούς τους λογαριασμούς, γιατί εδώ ο πρόεδρος μου λέει, καλά, τα δικά του είναι 200 ευρώ, θα πιεστεί, θα τα δώσει. Όμως έχουμε και 600 μέσα στο χωριό. Πώς θα το πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά τα μεγάλα ποσά μπορούν οι συνδημότες μας να τα βάλουν σε διακανονισμό. Τώρα εντάξει. Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μακάρι να υπήρχε κάποια άλλη λύση. Δηλαδή, αν έχουν κάτι άλλο οι κάτοικοι των χωριών, οι πρόεδροι, να μας προτείνουν κάτι άλλο, βεβαίως και να τους ακούσουμε. Ναι, αλλά εσείς αποφασίσατε και εφαρμόζετε μία αύξηση στο νερό, χωρίς να μπορείτε να μετράτε όπως μετράτε σε εμάς, ας πούμε, εδώ που μένουμε στην πόλη. Και τέλος του χρόνου να τους στέλνετε ένα μπουγιουρντί όπου σας είπα τους προκαλεί πανικό, αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω και σας είπα ότι το επιχειρήσαμε, αλλά αυτή μας η απόφαση... Το επιχειρήσατε, μάλιστα. Ναι. Τώρα δηλαδή στον πρόεδρο που σας ακούει, στον κύριο Δεμερτζή, τι να κάνει, να έρθει από το γραφείο σας να σας φέρει τους λογαριασμούς? Φυσικά και να έρθει και όλα αυτά που λέμε να βρεθεί λύση όμως. Από κοντά. Ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό περιμένω τον πρόεδρο και όχι μόνο τον πρόεδρο της Βαμβακιάς, οποιοσδήποτε συνδημότης μας έχει κάτι να προτείνει, κάτι να συζητήσουμε, να δούμε, βεβαίως η πόρτα της επιχείρησης και του γραφείου μου είναι ανοιχτή. Ναι, γιατί άμα σας πούνε ότι δεν σας πληρώνουν, τολμήστε μετά να πάτε να κόψετε τα νερά. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται τώρα λόγω όλων αυτών των κινήσεων που έχουν γίνει? Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό που αυτή τη στιγμή για αυτούς τους υψηλούς λογαριασμούς μπορεί να γίνει είναι να τα βάλουν σε μία ρύθμιση οι συνδημότες μας, ανάλογα με το ποσό που μπορούν να εξυπηρετήσουν. Ισχύει το πρόγραμμα των 100 δόσεων. Μάλιστα. Με χαμηλότερη δόση τα 20 ευρώ. Βέβαια αυτό είναι... Τι να πω τώρα. Το καταλαβαίνω τι λέτε. Το καταλαβαίνω τι λέτε,
Αλλά και εμείς δεν το αφήσαμε. Έτσι σας είπα, από το καλοκαίρι προσπαθήσαμε να βρούμε μία λύση. Τι να κάνουμε, θέλω ναι, να αλλά η αποκεντρωμένη. Κύριε Ιγάτσιωμο, ναι. Εσείς κάνατε κάποιες κινήσεις. Η αποκεντρωμένη την απέρριψε. Ας κληθεί λοιπόν η αποκεντρωμένη να βρει μία λύση, γιατί δεν μπορεί κάθε τέλος του χρόνου να μας έρχονται κάποιοι τέτοιοι λογαριασμοί 600 ευρώ, 400 ευρώ στο κάτω-κάτω της γραφής. Για νερό μιλάμε, έτσι. Δηλαδή ο άλλος παλεύει να αγοράσει πετρέλαιο σήμερα, θέλω να σας πω. Για να ζεσταθεί. Να πληρώσει ρεύμα. Για να ζεσταθεί. Όχι να πληρώνει το νερό, κοινωνικό αγαθό, 600 ευρώ λογαριασμό. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Σας είπα, όλο αυτό γίνεται γιατί γίνεται η μέτρηση μία Μάλιστα. φορά το χρόνο. Μάλιστα. Έχει γίνει η ακαθάριση. Φυσικά, αυτά που είναι υψηλοί λογαριασμοί θα κάνουμε και επανέλεγχο. Αυτό δεν το λάβατε υπόψη σας, Πρόεδρε, όταν αποφασίζετε τις αυξήσεις του νερού. Δηλαδή, να πείτε, εμείς αποφασίζουμε αύξηση, αλλά δεν μπορούμε να μετράμε κάθε δίμηνο ή τετράμηνο. Επομένως, στο τέλος, θα τους πεθάνουμε τους ανθρώπους στη Βαμβακιά και όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι και αλλού θα γίνεται αυτό. Σε όλα τα χωριά. Σε όλα τα χωριά. Α, ωραία. Την ξεκάνουμε την επαρχία. Μάλιστα. Δεν το λάβατε υπόψη σας όταν αποφασίζετε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί τις αυξήσεις στο νερό. Κοιτάξτε, σας είπα ότι προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Μάλιστα. Ναι. Ωραία κύριε Γάτσιο μου, καλό σας κουράγιο, γιατί έχετε ένα πολύ δύσκολο θέμα μπροστά σας, πρέπει να ομολογήσω. Είναι πολλά τα λεφτά. Και σας ξαναλέω ότι οι συνταξιούχοι και στα χωριά που έχουν απομείνει πολεμούν να αγοράσουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Δεν μπορούν να βλέπουν τα 600 άρια του νερού. Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνω. Φαντάζομαι ότι εσείς έχετε γονείς και βλέπετε πώς ζουν. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και σας είπα αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις βάλετε σε δόσεις. Ακριβώς. Μόνο δηλαδή στην ουσία στις περισσότερες περιπτώσεις το νερό αυτό έχει καταναλωθεί. Εντάξει, δεν πληρώθηκε μέσα στο έτος που διαλύσαμε. Πλήρωναν έναντι λέμε. Ναι. Πλήρωναν έναντι. Παραπάνω από 600 είναι το νερό το χρόνο. Κοιτάξτε, το έναντι ήταν σύμφωνα με την κατάσταση της προηγούμενης χρονιάς. Πιθανόν σε αυτούς τους λογαριασμούς, σε αυτή τη μέτρηση, να υπήρξαν σε κάποιους μεγαλύτερες καταναλώσεις, γι' αυτό και βλέπουμε αυτό. Καλά, κύριε Γάτσιο, σίγουρα θα υπήρχαν περισσότερες καταναλώσεις. Πάντως, να πάρετε υπόψη ότι ούτε για την Κηφισιά των Αθηνών μιλάμε, ούτε για χωριά τα οποία διαθέτουν βιλάρες με πισίνες. Έτσι, δηλαδή, νερό. Να ποτίσουμε τα κρεμμυδάκια το καλοκαίρι και 10 γλάστρες που μπορεί να έχει η γιαγιά για να χαίρεται. Αυτό είναι όλο. Σας ευχαριστώ και καλό κουράγιο για την απόφασή σας. Έχετε πολύ δύσκολο έργο μπροστά σας τώρα, τζιγιατές. Να είστε καλά. Πρόεδρε, τι κάνουμε τώρα. Κυρία Μωραϊτή. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους εκεί. Τώρα οι υπάλληλοι ποιοι είναι αυτοί. Σας λέει, μια φορά το χρόνο μετράνε νερό, ό,τι βρούνε. Ναι. Εδώ τώρα, όπως βλέπω για την εκαθάριση, ναι. μας έχουν από 31-8 του 16 μέσα μας έχουν. Έχουν και 4 μήνες από το 16 μέσα για την εκαθάριση. Το 16 γιατί δεν κάναν την εκαθάριση του 16 να μην έχουμε αυτά. Τώρα μου λέτε κι άλλο περίεργο. Έχετε και 4 μήνες από το 16. Ναι, από 31-8 του 16. Καλά, έχουμε... τώρα, τι είναι αυτά τώρα, αποταμίευση κάνει ΔΕΙΑΣ και σας βάζετε, πληρώνετε τώρα μαζεμένα. Ναι, αυτό γίνεται. Γι' αυτό έρχονται τέτοια υπέρογκα ποσά. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί δεν κάνουν την εγκαθάριση κάθε χρόνο, ώστε ο καθένας νοικοκύρης εδώ να ξέρει πόσα έχει να πληρώσει όλο τον χρόνο. Πάντως, εδώ τώρα μας έχουν 31-8 του 16. Καλά, αφού δεν σας βάλαν και το 15 γιατί δεν είχα προσωπικό. Τώρα τι θα κάνετε, θα μπείτε όλοι σε δόσεις. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως η πόρτα του κυρίου Γάτσου είναι ανοιχτή, μας είπε. Και σας περιμένει όποτε εσείς το αποφασίσετε. Ναι, για να πάτε να τα βρείτε εκεί και να δείτε τι θα κάνετε και με τους κατοίκους. Γιατί... Τι να βρούμε, ο κύριος Γάτσος μας είπε να μπούμε στις δόσεις. Αυτό το ξέρουμε κι εμείς. Το ξέρει και ο τελευταίος με τις δόσεις. Το θέμα είναι να μην γίνονται αυτά τα λάθη. Γιατί δεν κάνουν την εκαθάριση της χρονιάς, ώστε ο κάτοικος να ξέρει το χρόνο έχει να πληρώσει αυτά. Και μην τον βάζουν 4 μήνες. Από την άλλη χρονιά. Εδώ έχουμε θέμα και με την πόλη. Εδώ επικοινωνεί μια κυρία και λέει ότι ο λογαριασμός τώρα της πήγε, λέει, 178 ευρώ. Στην πόλη, προσέξτε, που τα μετράνε τακτικά. Ενώ την προηγούμενη φορά, λέει, είχε λογαριασμό 80.
Η κυρία μάλλον διαθέτει πισίνα, απλά δεν θέλει να το ομολογήσει, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί 178 ευρώ νερό σε διαμέρισμα, δηλαδή ή έχει διαρροή, ή έχει πισίνα, ή έχει γύρω-γύρω μπαλκόνια με δάσος εκεί, αλλιώς δεν εξηγείται γιατί. Τι να πω, έχει μονοκατοικία, έχει μπαχτσέ, ξεχνούσε το λάστιχο ανοιχτό, δηλαδή ήμαρταν αυτά τα ποσά, στο νερό, επαναλαμβάνω, στο νερό. Το νερό. Τώρα ναι, εντάξει. Και επειδή όλοι μας καταγόμαστε από χωριά, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα ποτίσουμε και τον μπαχτσέ μας το καλοκαίρι, θα ποτίσουμε και 10 κλαστρούλες παλαπάνω το καλοκαίρι και τέλος πάντων έχουμε ένα ξόδεμα νερού, αλλά όχι και 600 ευρώ. Και μου λέτε ότι είναι και το 16. Ντροπή. Ακριβώς. Ήρθε ο άνθρωπος στο σπίτι μου και με διαμαρτυρότανε τώρα και λέω κάτι άλλο θα δούμε. Τώρα και να μην χρωστούσε θα χρωστάει και θα είναι σε ρύθμιση στην ΔΕΙΑΣ. Δεν ξέρω, θα αποφασίσετε εσείς. Ξεκινήστε αύριο το πρωί να πάτε να σας τα εξηγήσει από κοντά και ο πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμούς, το ξέρει το χουνέρι που έγινε. Αναστατώθηκε όλο το χωριό, κυρία Μωρέιτη. Αναστατώθηκε. Θέλουν να έρθουν όλοι εκεί στη ΔΕΙΑ. Ας έρθουν. Πάτε όλοι μαζί, να τα ακούσουν όλοι μαζί, να μην κάνετε το τρένο τώρα. Μου είπα, σας τα λέω κι εγώ. Τι θα κάνουμε τώρα, ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντεμερτζή. Τι να πω, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πού πάμε, παιδιά, τώρα. Λοιπόν. Αυτά σε ό,τι αφορά την Βαμβακιά. Και βέβαια, ακούσατε τον κύριο Γάτσιο που λέει ότι δεν είναι μόνο στο χωριό του συγκεκριμένο, σε όλα τα χωριά θα έχει γίνει αυτό. Επομένως, καλή καρδιά. Οι καρδιολόγοι θα έχουν πολλή δουλειά τώρα, καθώς θα δουν αυτά τα ποσά οι γονείς μας. Πάμε στον κύριο Πιδόπουλο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ουσερών, διότι έχουμε ΓΕΣΕΑ και ΕΔΕΔΗ σε απεργία την Πέμπτη, μεθαύριο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πιδόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μωραϊδη, και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Τώρα, τι πιστεύετε εσείς ότι θα έχουμε συμμετοχή στην μεγάλη αυτή απεργιακή κινητοποίηση? Κοιτάξτε, κύριε Μωραϊδη, για μας ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας και οι διεκδικήσεις ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα η οποία συνεχίζεται με τη σημερινή κυβέρνηση με τα μέτρα των μνημονίων και η οποία η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πάρα πολύ εύκολα. Μάλιστα. Αυτή η απεργία είναι πάρα πολύ σημαντική εν ώψη του προϋπολογισμού. Διότι το μόνο που επιφέρει είναι μειώσεις μισθών, συντάξεων και σκληρή φορολογία. Λέμε τέρμα. Φτάνει η φτώχεια, φτάνουν οι φόροι, φτάνει η ανεργία. Πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα, διότι δεν παίρνει τέρμα όμως, κύριε Πιδόπουλε. Ένα λεπτό τώρα, γιατί προσπαθώ να καταλάβω αν θα κατέβω στο δρόμο ή όχι. Επειδή τη φτώχεια μου την ξέρω, τις κατασχέσεις μου τις έχω, κινδυνεύω να χάσω το σπίτι μου. Ο μισθός μου είναι τέτοιος που δεν μου επιτρέπει να ζω με αξιοπρέπεια. Το παιδί μου είναι άνεργο. Οι γονείς μου επίσης περιμένουν από μένα. Θέλω να πω δηλαδή, περιγράφω μια κατάσταση που τη ζούμε περίπου όλοι μας. Πραγματικά είναι ακριβώς όπως θα τονίζετε, κύριε Μωραϊτη. Ναι. Διότι εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να επιθυμίσουμε όχι μόνο στους εργαζόμενους, όχι μόνο στους συνταξιούχους, όχι στους ανέργους και όλους τους επαγγελματίες, όσοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, να καταλάβουν ότι κανένας αγώνας δεν θα πάει χαμένος. Πρέπει πλέον να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι πολίτες και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Τι να κάνουμε, πείτε μας, τι να κάνουμε, γιατί όταν συσπηρώνεται ο κόσμος, κύριε Πιδόπουλε, από έναν θεσμό, συγγνώμη λίγα, κύριε Μωραϊτη. Τι να κάνουμε, γιατί αν έρθω στο εργατικό κέντρο και δω τους γνωστούς αγνώστους και 10 νοματέους παραδίπλα. Κοιτάξτε, μην τα μηδενίζετε, κύριε Μωραϊτη, όλα. Μην τα μηδενίζετε όλα. Κανένα αγώνα δεν θα πάει χαμένο. Κοιτάξτε, κάποιοι χύσαν το αίμα του για να βάλουν λιθαράκι για να χτιστεί βήμα-βήμα αυτά που κατακτήσαμε μέχρι το 2010. Δυστυχώς είναι και οι τέσσερις κυβερνήσεις που περάσανε εφαρμόζουν μια πολιτική αντιλαϊκή, φιλελεύθερη, μόνο για το κεφάλαιο και δεν σέβονται ούτε αυτούς που δημιουργήσαν αυτή τη χώρα. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, και εσείς και εγώ και όλοι, και όλοι οι πολίτες. Εάν δεν βγούμε στους δρόμους να διεκδικήσουμε, συνέχεια θα μαραζώνουμε και θα αποσυρώμαστε πάρα πολύ από την ζωή, διότι το άγχος, το στρες και η φτώχεια φέρουν ευνίδιους θανάτους. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Πιδόπουλε. Δεν θέλω να απαξιώσω κινητοποίηση επειδή τώρα το 18 και το 19 οι μειώσεις των συντάξεων αυτοί που μέχρι σήμερα δεν μιλούσαν καθόλου. Oh, έτσι, ναι. Θα είναι από 17% μέχρι 40%. Αντιλαμβάνεστε, φτάνουμε σε συντάξεις Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Τα έλεγα το 2010. Διότι μόνο με αγώνα και διεκδικήσεις μπορούμε να αναστρέψουμε το κλίμα. Ωραία. Μόνο έτσι οι πολιτικές δυνάμεις και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία υπερισπιζόταν τα δίκαια του εργαζόμενου και του εργάτη
σήμερα με πολύ ευκολία εφαρμόζει μια πολιτική σκληρή και τραπεζική φιλελεύθερη. Παγώστε μου λίγο αυτό το πλάνο. Μπράβο, σε ευχαριστώ, Σταύρο. Δεν ξέρω αν έχετε μπροστά σας τηλεόραση. Εδώ όχι, βλέπω κακώς όμως, γιατί δείχνουμε ωραία πλάνα από παλιές κινητοποιήσεις που ήταν πετυχημένες. Εδώ βλέπουμε και τα ταξί. Και το ερώτημά μου, ωραία, θα αφήσουμε να τρέχουν. Το ερώτημά μου είναι αν έχετε συνεννοηθεί με όλες τις τάξεις των εργαζομένων, έτσι ώστε να έχουμε μια πετυχημένη κινητοποίηση από τις ΣΕΡΕΣ. Γιατί εμείς είμαστε και ένας νομός, πρόεδρε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τελευταίος στην νομός, ανάπτυξη και στο χρήμα. Κοιτάξτε, είναι λίγοι αυτοί που έχουν πλέον το βούτυρο στην τράπεζα. Οι υπόλοιποι έχουμε ξεμείνει. Επομένως, κοιτάξτε, έγινε μια προσπάθεια, είχε ανακοινωθεί και από μένα ότι βρέθηκαν και επιστημονικοί φορείς και οι πάντες για να πάμε σε μια 24ωρη γενική απεργία. Μπράβο. Δυστυχώς σε αυτό συμμετέχουν οι εργαζόμενοι του ειδικού τομέα, του δημοσίου και οι συνταξιούχοι. Εμείς κάνουμε προσκλητήριο και στον νομοσερών. Επικοινωνήσατε με τα προεδρία των ταξί, με τα προεδρία της Ομοσπονδίας, με τα προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου. Διότι δεν πήραν αποφάσεις στα όργανα τους. Δεν πήραν αποφάσεις. Καλά, ας συναντηθούν απόψε και όλα θα πάρουν. Πέρα, εγώ θα γίνει και μια προσπάθεια ακόμα και σήμερα το βράδυ, αν να συμμετέχουν ή τουλάχιστον κάποιοι να κλείσουν τα μαγαζιά τους, διότι πραγματικά όλοι μαζί στέλνουμε πολύ δυνατό και σκληρό μήνυμα στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία επικαλούταν ότι θα αλλάξει τα πράγματα στη χώρα μας. Ναι, και θα αφήσει το μνημόνιο. Δυστυχώς το νέο προεδρικό νομοσχέδιο είναι τόσο σκληρό, πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι 47 δισεκατομμύρια είναι η άμεση και έμεση φόροι. Και αντιλαμβάνεστε, το 18 και το 19 θα έχουμε και άλλους φόρους και άλλες μειώσεις. Δεν αντέχουμε άλλους φόρους. Δεν αντέχουμε άλλο, κύριε Μωραϊδέ. Έκκληση κάνουμε στους πολίτες να ενωθούν μαζί με το εργατικό κίνημα και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι να μπορέσουμε να πετύσουμε. Την Πέμπτη όλα αυτά, διότι κοιτάξτε να δείτε, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι τόσο άλλο πρόσωπος. Εγώ στο δικό στο κανάλι είχα πει για το συνταξιούχο. Ο άνθρωπος είναι μανταλάκης, δεν ασχολήθηκε ποτέ και δεν ήταν γνώστης ασφαλιστικού. Έφυγε, έκανε νόμο αυτό που το επιβάλλανε οι ξένοι θεσμικοί παράγοντες, έβαλε μια κοπελίτσα την κυρία Αξιόγλου, αξιόλογη. Νέα, η οποία δεν ξέρει τι είναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω συνταξιδοτικό. Αφήστε, εντάξει. Κοιτάξτε, καταργούν τα πάντα. Αυτά που πληρώσαν οι πολίτες δεν μπορούν να πάρουν ούτε το 20% με αυτά τα οποία ψηφίσανε. Δυστυχώς σήμερα εδώ μιλούσαν για την πρώτη κατοικία, η οποία υπήρχε διασφάλιση επί κυρίας Κατσέλη, αν θυμάστε, επί Γιώργου Παπανδρέου, και σήμερα το καταργούν και αυτό. Ναι. Και χτυπάνε τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα. Εκεί θα τους στείλουν, τους στέλνουν στους δρόμους και τα σπίτια θα πάρουν αυτοί οι οποίοι, οι τραπεζίδες οι οποίοι ήταν πτωχευμένοι. Κύριε Ραπιδόπουλε, θέλω μια χάρη από εσάς. Σας παρακαλώ, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, να επικοινωνήσετε με όλα εκείνα τα σωματεία και τους συλλόγους, έτσι ώστε να έχουμε μια δυνατή φωνή από τις ΣΕΡΕΣ που είμαστε τελευταίοι στην ανάπτυξη. Γι' αυτό κοιτάξτε, κύριε Μωραϊδή. Το έχω κάνει αυτό. Να το ξανακάνετε. Θα κάνω και σήμερα το απόγευμα μια προσπάθεια έτσι από εκεί πέρα να μπορούμε να κλείσει και αγορά. Διότι εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, διότι πάντα υπάρχουν τα όργανα τους τα οποία αποφασίζουν. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα. Έχετε δίκιο, δεν μπορείτε να το επιβάλλετε. Απλώς καλούμε ότι σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο πλέον θα ψηφίσει στη Βουλή, πραγματικά είναι ένα νομοσχέδιο λέραπα. Δηλαδή καταργεί τα πάντα. Καταργεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Μιλάμε για πληστηριασμούς. Μιλάμε το αφορολόγιο θα πάει στα 5.500. Καταλαβαίνετε, ακόμη και ο άνεργος με 5.500 τι να καλύψει. Την Πέμπτη τι ώρα έχουμε. Πέμπτη 11 η ώρα. 11 η ώρα. 11 η ώρα. Από σήμερα θα γίνει δυνατό κάλεσμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα όμως και στους εργαζόμενους να αντιληφθούν και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι που είναι πάρα πολύ. Αυξηθήκανε, πρέπει να καταλάβουν ότι το 18 και το 19 θα παίρνουν συντάξεις Βουλγαρίας. Δεν θα υπάρχει καμιά σύνταξη παραπάνω από 900 ευρώ. 850 με 900 ευρώ και με 40 χρόνια. Με 40 χρόνια, καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτοί που έχουν και λίγα χρόνια και έχουν όρη ηλικίας θα παίρνουν. Ούτε 2,5 εκατοστάρια θα παίρνουν. Να πληρώσουν τι με αυτά. Μα αυτά ακριβώς. Τηλέφωνο, φαΐ. Αυτά ακριβώς, κύριε Μωραϊδέ. Αυτό είναι το μέλημά μας. Να συγκινήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει. Πλέον οι παππούδες που τα ήρθαν τα παιδιά δεν θα έχουν οι ίδιοι οι παππούδες να τρώνε γιατί και δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τα παιδιά τους. Γι' αυτό είχαμε και το ξεριζωμό της νεολαίας μας στο εξωτερικό. Επιστήμονες, εργάτες, όλοι φύγανε. Πάνε για ένα κομμάτι ψωμί διότι
καμιά πολιτική ηγεσία και το παραμύθι που φάγανε από αυτή τη σημερινή κυβέρνηση οι Έλληνες πολίτες ήταν να αντί να πάμε ένα βήμα μπροστά, πήγαμε 10 βήματα πίσω. Γι' αυτό τους καλούμε όλους την Πέμπτη, 11 η ώρα, μπροστά στο εργατικό κέντρο, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι και άνεργοι, τους ειλικρινά τους συγκετεύω, διότι το μέλλον είναι αυτοί, δεν θα έχουν κανένα μέλλον πλέον. Ούτε πέντε θα μπορούν να είναι. Γιατί θα γεμίσει και οι ΣΕΡΕΣ, μόνο πέντε θα γεμίσει. Έτσι. Να ενωθούμε, να στείλουμε ένα μήνυμα. Μόνο με αγώνα και ενότητα μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πηδόπουλε. Καλό σας κουράγιο. Να είστε καλά, θα τα πούμε την Πέμπτη το πρωί στις 11 μπροστά στο εργατικό κέντρο. Να είστε καλά. Και πάμε στην κυρία Θεοδωρίδου. Στην κυρία Θωμαή Θεοδωρίδου, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Θεοδωρίδου, τι κάνετε? Καλησπέρα, πολύ καλά εσείς. Λέω καλά με αυτά που ακούω, λίγο με το νερό, λίγο με τις απεργίες, δεν μας φτάνει να ζήσουμε, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σκάκι που θα γίνει εδώ, έτσι? Ναι. Πείτε μου περισσότερες πληροφορίες. Είναι τιμή για την πόλη μας, γίνεται πρώτη φορά στα χρονικά μας, τα αθλητικά. Στην πόλη των Σερών, λοιπόν, θα διοργανωθεί ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σκάκι, τυφλών ανθρώπων και ανθρώπων που βλέπουν λίγο. Δηλαδή είναι κάποιες κατηγορίες τυφλών. Ναι. Είναι άνθρωποι αμαία, έρχονται για πρώτη φορά στην πόλη μας. Η Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία διοργανώνει εδώ, μαζί με τον Πανσεραϊκό αμαία, το Μπράβο. Πρωτάθλημα αυτό. Μπράβο. Για πρώτη φορά επίσης, εκτός το ότι γίνεται στην πόλη μας, είναι και μεγάλος ο αριθμός των παικτών. Δηλαδή... Είναι 45 αθλητές με τους συνοδούς τους. Οι αγώνες θα διαρκέσουν από την Τετάρτη 4 η ώρα που είναι η έναρξη. Τώρα, αύριο, μεθαύριο. Μεθαύριο, ναι. Στις 13 δηλαδή 13, του μήνα. Ναι. Μέχρι και τις 17 Κυριακή μεσημέρι θα τελειώσουν. Τέλεια. Πού θα γίνει αυτό το πρωτάθλημα? Οι αγώνες αυτοί θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Ακροπόλ. Ναι. Και επίσης οι άνθρωποι αυτοί θα έρθουν με τους συνοδούς τους. Καταλαβαίνετε, το σκάκι είναι ένα άθλημα πνευματικό που καλλιεργεί το μυαλό και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν. Καταλαβαίνετε την προσπάθεια που καταβάλουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα έρθουν παίκτες παγκοσμίου ενδέχεια, ας το πούμε. Έλληνες οι οποίοι έχουν διακριθεί και στο εξωτερικό. Έλληνες οι οποίοι είναι πρωταθλητές. Έλληνες οι οποίοι είναι αξιόλογοι άνθρωποι με πνεύμα και μυαλό, το οποίο καταλαβαίνετε το σκάκι χρειάζεται. Ναι. Και θα ήθελα να καλέσω όλους τους Σεραίους, οι οποίοι αγαπάν με έναν τρόπο το σκάκι ή θέλουν να παρακολουθήσουν, να δούνε πώς παίζουν αυτοί οι άνθρωποι, τι προσπάθειες κάνουν για να παίξουν, ναι, να έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Μάλιστα. Ωραία. Άρα την Τετάρτη 13 του μήνα, τι ώρα ξεκινάει? Την Τετάρτη ξεκινάμε στις 4 το απόγευμα. 4 το απόγευμα, ωραία. 4 το απόγευμα. Οι αγώνες θα διαρκούν καθημερινά πρωί-απόγευμα, μετά τις 10 το πρωί, μετά τις 4 το απόγευμα. Και θα τελειώσουν, η τελική θα είναι την Κυριακή το πρωί και θα τελειώσουν περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα. Καλή σας επιτυχία. Συγχαρητήρια που καταφέρατε και φέρατε εδώ μια τέτοια διοργάνωση, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σκακιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα με αυτά τα άτομα. Μπράβο, ναι, σας. Ναι. Και μάλιστα, θέλω να καλέσω και πάλι τους Σεραίους να έρθουν να παρακολουθήσουν. Να αξίζει να το παρακολουθήσουν αυτό το αγώνισμα, γιατί θα τους αρέσει και θα εντυπωσιαστούν πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Θεοδωρίδου. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Να είστε καλά επίσης. Τώρα, για αυτό το θέμα που είπαμε με το νερό και για την κυρία η οποία επικοινώνησε εδώ από τις αίρες που μας λέει γυναίκα 178 ευρώ νερό, δηλαδή η Μαρτών, είπα εγώ ότι έχει πισίνα, έχει μεγάλο μπαλκόνι γύρω-γύρω. Εννοείται ότι το είπα ηρωνικά αυτό. Γιατί αλλιώς πώς να ερμηνεύσω, αγαπημένη μου τηλεθεάτρια, τα 178 ευρώ νερό? Αυτό δηλαδή με τη λογική είναι ή έχετε διαρροή, ή έχετε πισίνα, ή έχετε δάσος, το οποίο ποτίζεται. Αλλιώς η ΔΕΙΑΣ θα πρέπει να βάλει κάτω τα χαρτιά της και να δει ότι ή έχουμε πολύ ακριβό νερό ή θα πρέπει να τα βάλουμε από κάτω και να τα ελέγξουμε όλα για να ξέρουμε τι στέλνουμε στους ανθρώπους.
Δηλαδή, εσείς πάτε το εγκεφαλικό σας και ο πρόεδρος λέει ότι καταβάλουμε προσπάθειες. Τι να την κάνω εγώ την προσπάθεια, αγαπημένη μου, αν εσύ πρέπει να πληρώσεις τώρα 178 ευρώ νερό. Αν και να τα έχεις τα λεφτά, μπράβο και να τα πληρώσεις. Άμα δεν τα έχεις, τι θα κάνεις? Πάμε σε διάλειμμα.